Έχει καλό καιρό Σάββατο ή Κυριακή. Ηρεμείς, αποφορτίζεσαι. Επίσης είμαι συνδεδεμένος και συναισθηματικά, γιατί εδώ επέλεξε ο Βασίλης και η Ελένη να κάνουν το γάμο τους. Και επίσης την ίδια μέρα του γάμου έγιναν και τα βαφτίσια του Εμίλιου, του πρώτου μου εγγονού. Πολλά τα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Πάρα πολλά. Τα up και down που λέμε στο χωριό μου. Αλλά το σημαντικό είναι να μην παρατάς τίποτα. Η διαδρομή ήταν mega star, mega star. Ένα χρόνο στη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων Ενημέρωση της Δημόσιας Τηλεόρασης και μετά στο Κόντρα, που είμαι τώρα στον έκτο χρόνο. Θα συγκυρίσω λοιπόν στο Σταρ. Εκεί ο Εμίλιος Λιάτσος επιλέγει να παρουσιάζει ένα εναλλακτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι γεγονός. Πιο lifestyle. Εκεί. Όχι πιο lifestyle, όλο lifestyle. Μιλάμε για το απόλυτο lifestyle. Εκεί, Εμίλιε, το καλοσκέφτηκες. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Η πρόταση ήταν συγκεκριμένη. Αυτό είναι το δελτίο που θα κάνουμε. Τα οικονομικά ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν πολλά τα λεφτά τότε. Πολλά, όταν λες πολλά, πώς θα μπορούσε να πάρει ένας παρουσιαστής δελτίο ειδήσεων πριν 13 χρόνια. Πριν 13 χρόνια μπορούσε να πάρει 30.000 ευρώ το μήνα. Το λέω και σοκάρω τώρα, αλλά ψέματα δεν θα λέω στον κόσμο. Ήταν άλλη κατάσταση, άλλη κατηγορία ζωής. Καμία σχέση τώρα. Μπήκαμε στα μνημόνια και τα είδαμε όλα. Έφυγα από το Star, διότι παράλληλα εγώ έβγαζα τότε, όπως θυμάσαι, την Παρασκευή και 13. Όπως ξέρεις, οι εταιρείες δουλεύουν, συνεργάζονται με τις τράπεζες. Για να έχεις λεφτά από τις τράπεζες, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις. Mm-hmm. Βάζεις τα κινητά σου σαν εγγύηση και κάποια στιγμή ήρθε η κρίση, σαν μπουλντόζα, μασάρωσε και αυτό είχε φοβερές επιπτώσεις. Λύγησα πολλές φορές και έκλαψα πολλές φορές και κλείστηκα στον εαυτό μου πολλές φορές και ήμουνα και στο δωμάτιο πολλές φορές και δεν μπορούσα να βγω. Αλλά είπα ότι έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν έρχονται τα δύσκολα, πρέπει να βρεις τη δύναμη την εσωτερική, να το ξεπεράσεις και να ξαναδώσεις τη μάχη σου. Έχασα 3 κινητά. 3. Ναι, δεν πειράζει. Κοίταξε. Ερωτευμένος με τα τσιμέντα δεν είμαι. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή και τη δημιουργία. Οπότε. Η γυναίκα σου τι ρόλο έπαιξε. Καλά. Το πιο σημαντικό. Ναι. Η Αθηνά είναι σπουδαία και είναι η κολόνα του σπιτιού, α το πω έτσι. Μας στήριξε όλους, και εμένα και τον Βασίλη. Ναι, την αγαπώ πολύ. Φυσικά την αγαπώ γιατί το αξίζει. Και απορώ πως αυτή παραμένει δίπλα μου τόσα χρόνια, κατάλαβες. Δύσκολος άνθρωπος είσαι, δεν μου φαίνεται. Δεν νομίζω. Όχι. Και σαν μπαμπάς εκεί. Καταρχάς δεν είμαι δύσκολος καθόλου, δεν είμαι καθόλου καβαλημένος. Πιστεύω ότι πατάω πολύ καλά στα πόδια μου, διότι η τηλεόραση μπορεί να σε τρελάνει. Επειδή σε βλέπει ο κόσμος σου και σου λέει μια καλησπέρα κτλ., νομίζεις ότι είσαι κάτι ξεχωριστό και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι για την ανόητη πλευρά της τηλεόρασης. Υπήρξε φορά που μετάνιωσες που δεν έκανες και δεύτερο και τρίτο παιδί, εσύ όταν που είσαι από μια... Όταν το πω πρώτη φορά, χάσαμε ένα παιδί. Ήταν έγκυος η Αθηνά στο τέταρτο μήνα και το χάσαμε το παιδί. Πηγαίναμε για το δεύτερο δηλαδή. Εντάξει. Και κάτι που σου λένε τα εγγονάκια σου, κάπως, πώς σου λένε, παππού Εμίλια, κάτι ή κάτι σου ζητάνε... Διάφορα μου ζητάνε. Μια φορά, του λέω, με έχεις δει στην τηλεόραση, Εμίλια, του λέω, στο Κόντρα.